Καλησπέρα σας. Σας ευχαριστώ πολύ για τον χρόνο που περιμένατε στη γραμμή, γιατί όπως ακούσατε είχαμε τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας, τον κ. Διαθυσσό. Ναι, τα άκουσα. Τέτοιοι πρόεδροι νομίζω ότι αξίζουν να ακούγονται. 40 χρόνια φούρνα της, έλεγε μια διαφήμιση, έτσι, τη θυμάστε, μπορεί να είστε, μπορείς να είστε νεαρός σε ηλικία, αλλά τη θυμάστε φαντάζομαι. Τη θυμάμαι. Μάλιστα. Λοιπόν, Ανδρέας Πάτσης, μεγαλομέτοχος πρόεδρος, νομικός στο επάγγελμα, επειδή με τους νομικούς τα πάμε και δεν τα πάμε καλά. Καταρχήν, είναι, όπως είναι οι γιατροί, αχρίαστοι λέμε να είστε. Και οι γιατροί και οι νομικοί. Κοιτάξτε, υπάρχει η πρόληψη και υπάρχει και η καταστολή. Καλύτερα λοιπόν να πάμε στον δικηγόρο πρώτα, τώρα να τρέχουμε μετά. Έτσι, γιατρό, δηλαδή, να πάμε για να ζητήσουμε πώς θα χωρίσουμε, εννοείται. Τι να. Προτού φτάσουμε να έχουμε ένα βίο επεισοδιακό διαζύγιο, καλό είναι να ξέρουμε τι προθέτεται για να πάμε σε ομαλή έτσι, λύση. Και χρησιμοποιήσατε τη λέξη βίαιο τώρα και εγώ παίρνω την αφορμή με τη λέξη αυτή βία. Στο ποδόσφαιρο εσείς έχετε 2 ή 3 χρόνια που ασχολείστε. Δύο χρόνια. Δεν τη γνωρίζετε τη βία, φαντάζομαι, και αν θα πηγαίνετε στο γήπεδο σαν φύλαθρος δεν θα είστε στους ανθρώπους της βίας. Όχι, ήμουν όμως αυτούς οι οποίοι υπέστησαν τη βία με τα επεισόδια που γίνονται στα γήπεδα και αναγκάστηκα πάρα πολλές φορές να μην μπορώ να πηγαίνω με τα παιδιά μου ή να μην πηγαίνω και καθόλου και εγώ πλέον στα γήπεδα. Πώς τη βλέπετε τη βία στα γήπεδα και αλλάζω. Ξεκινάω κάπως παράξενα, κύριε Πρόεδρε, δεν νομίζω σε ενοχλεί. Το ερώτημα είναι ποιος την πυροδοτεί. Μάλιστα. Ποιος την πυροδοτεί. Να σας πω, ποιος την πυροδοτεί. Εμείς. Τα μέσα ενημέρωσης. Όχι, κοιτάξτε, τα μέσα. Ακούστε κάτι. Τα μέσα ενημέρωσης κάνουν τη δουλειά τους και αναπαράγουν. Έτσι. Ποιοι είναι οι θεματοφύλακες του ποδοσφαίρου οι οποίοι οφείλουν να πράττουν τα δέοντα έτσι ώστε να μην πυροδοτούν τη βία. Πρώτα απ' όλα είναι οι πρόεδροι των ομάδων. Μάλιστα. Έτσι. Μετά είναι τα θεσμικά όργανα. Σε καλό δρόμο. Μετά είναι η πολιτεία και ο δημοσιογράφος. Έκανε λειτουργήμα. Ποιο είναι η είδηση και η έρευνα. Έτσι νομίζω εγώ και φαντάζομαι. Πολύ σωστά, έτσι. Άρα λοιπόν, όταν ο πρόεδρος βρίζει ή πυροδοτεί καταστάσεις ανεξέλεγκτες, ο δημοσιογράφος αναπαράγει αυτό το οποίο ο πρόεδρος πράττει. Άρα από εκεί και πέρα οι καταστάσεις γίνονται ανεξέλεγκτες πλέον. Η ευθύνη λοιπόν βαραίνει πρώτα απ' όλα αυτούς που θέλουν να λένε, νομίζουμε ότι ηγούνται του ελληνικού ποδοσφαίρου. Είναι συγκεκριμένοι τομείς, ανεξάρτητα αν μας συμφέρει να το λέμε ή δεν θέλουμε να το λέμε. Μάλιστα. Αναφερθήκατε για προέδρους που δεν πρέπει να βρίζουν, δεν πρέπει να βάζουν σπίθες φωτιάς. Εσείς σαν πρόεδρος σήμερα στην ΠΑΕ Νίκη Βόλου, γιατί η Νίκη Βόλου δεν είναι μικρή ομάδα, δεν είναι η, χωρίς να θέλουμε να υποτιμήσουμε την προηγούμενη ομάδα σας, αλλά προφανώς, δεν... προφανώς. Λοιπόν, κάθε ομάδα έχει μια δική της αξία και μια δική της ιστορία και εγώ σέβομαι όλες τις ομάδες. Εσείς σαν πρόεδρος με τους συνεργάτες σας τι κάνετε σε αυτό το κομμάτι της βίας στην ΠΑΕ Νίκη Βόλου? Κοιτάξτε να σας πω κάτι, από τη μέρα που αναλάβαμε εμείς, τουλάχιστον όσον αφορά μέχρι τον ίδιο με τα play-off, θα πρέπει να το ξέρετε ότι δεν έγινε το παραμικρό επεισόδιο. Ενώ μια ομάδα η οποία είχαμε μπόλικες, αν θέλετε, έτσι, κλήσεις από τις αρμόδιες αρχές για επεισόδια τα οποία έγιναν, το πρωτάθλημα από τη στιγμή που αναλάβαμε εμείς διεξέχθη ομαλότατα χωρίς το παραμικρό επεισόδιο. Ακόμα και με την Τσαριτσάνη στο τελευταίο αγώνα που ήταν τεταμένη η ατμόσφαιρα. Μην παρεξηγηθώ. Δεν είπα ότι έχουν δημιουργηθεί επεισόδια και τι κάνετε εσείς. Θέλω να πω το εξής. Εμείς προσπαθούμε να εξηγήσουμε ότι εδώ είναι ένα άθλημα, ότι είναι ένα προϊόν, ότι πρέπει ο καθένας να μπορεί να έρθει την Κυριακή με την οικογένειά του, το παιδί του και από το εστέριμά του δίνει τα χρήματα για να απολαύσει και να χειροκροτήσει και να ευχαριστηθεί. Εμείς οφείλουμε λοιπόν να διασφαλίσουμε. Εξαρτάται τώρα αν θέλουμε να ικανοποιήσουμε τους λίγους, ένα στρατό που ικανοποιεί μια ματαιοδοξία ενός προέδρου ή και αν θέλετε και διάφορες σκοπιμότητες, ή αν θέλουμε να παρέχουμε κάτι διαφορετικό για το ευρύτερο σύνολο. Αυτό έχει να κάνει με την κουλτούρα, την παιδεία και τη φιλοσοφία του καθένα ο οποίος διοικεί.